εκπαιδευτική εξόρμηση στο Ανατολικό Ζαγόρι και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του γεφυριού της Τσίπιανης, μεταξύ των χωριών Τρίστενο και Μιλιοτάδες, πραγματοποίησαν οι σπουδαστές του Τμήματος Συνοδών Βουνού του Δημόσιου ΙΕΚ Ιωαννίνων. Η εξόρμηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Υπαίθριες Δραστηριότητες με τους εκπαιδευτές Βαγγέλη Μπαλατσό και Χρήστο Κάκο και αφορούσε στο κυνήγι μανιταριών και ειδικότερα της τρούφας με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά υπό την καθοδήγηση των τρουφοκυνηγών Χρήστου Ζιάβρα και Κατερίνα Σνόλα. Σπουδαστές του Δημοσίου ΙΕΚ Ιωαννίνων βρίσκονται στην περιοχή των Μιλιοτάδων, Ανατολικού Ζαγορίου, στα πλαίσια του μαθήματος υπαίθριες δραστηριότητες, προκειμένου να λάβουν, να έχουν κάποιες εικόνες για το πώς διεξάγεται η υπαίθρια δραστηριότητα του κυνηγιού της τρούφας. Ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν σε κόσμο που ενδιαφέρεται και θα τους απευθυνθεί πώς ακριβώς γίνεται στην περιοχή με το σκυλί που δίνει ένδειξη στον συνοδό του και πώς γίνεται η εξαγωγή της τρούφας, του μανιταρίου τρούφα που είναι που φύγεται στις ρίζες των δέντρων. Στην Ελλάδα και την Ήπειρο ειδικότερα όλο ένα και περισσότεροι επιδίδονται στο κυνήγι της τρούφας. Η τρούφα είναι ένα σχετικά σπάνιο είδος υπογείου μανιταριού που συμβιώνει και αναπτύσσεται στις ρίζες ορισμένων ειδών δέντρων ή και θάμνων. Η τρούφα μεγαλώνει κάτω από το έδαφος σε βάθος 6 έως 15 εκατοστά. Έχει μορφή στρογγυλή περισσότερο ή λιγότερο ανώμαλη, με μέγεθος που ποικίλει από τις διαστάσεις ενός μπιζελιού μέχρι ενός πορτοκαλιού. Η γαστρονομική και θρεπτική της αξία την κάνουν ένα από τα πλέον περιζήτητα εδέσματα παγκοσμίως. Στο τέλος της εκπαίδευσης προσφέρθηκαν στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές εδέσματα και γλυκίσματα αποκλειστικά φτιαγμένα από άγρια μανιτάρια όπως παραδοσιακή μανιταρόσουπα, ομελέτα με μανιτάρια και γλυκό κουταλιού μανιταριών. Και έτσι η εκπαιδευτική αυτή εξόρμηση του Τμήματος Συνοδών Βουνού του Δημοσίου ΙΕΚ Ιωαννίνων έκλεισε σε αυτό το χιονισμένο τοπίο με τον πιο ευχάριστο τρόπο.